ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη συμπαράσταση που εδώ και 22 μήνες μας δίνεται και συνεχίζουμε. Παίρνουμε κουράγιο και όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ δίνουν ένα σκληρό και μακρόχρονο αγώνα ενάντια στους άθλιους και εγκληματικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου της χώρας. Μετά από 22 μήνες ανασφάλειας, ομοιρίας και οικονομικής ασφυξίας αντιμετωπίζονται με τρόπο αδιάλακτο και αλαζονικό από τη σημερινή κυβέρνηση. Άντεξαν, πέτυχαν και στέκονται ενωμένοι και δυνατοί στο δίκαιο αγώνα τους, κυρίως από το μεγάλο κίνημα συμπαράστασης και αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε όλο αυτό το διάστημα από τον κόσμο της εργατιάς. Δίνουν έναν αγώνα για να αναδείξουν τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες μία από τις ελάχιστες βαριές βιομηχανίες της χώρας που έχει στηρίξει και στηρίζει εδώ και μισό αιώνα τη δική οικονομία. Στα μεταλλεία της βρίσκονται οι κυριότερες ποσότητες νικελίου και κοβαλτίου που υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο πολύτιμα μέταλλα στρατηγικής σημασίας, απαραίτητα για την κατασκευή μπαταριών, που λόγω της μεταστροφής των αυτοκινήτων στην ηλεκτροκίνηση τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσουν τεράστια προστιθέμενη υπεραξία δισεκατομμυρίων ευρώ. Δίνουν έναν αγώνα για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τη διασφάλιση της λειτουργίας εταιρείας και των θέσεων εργασίας. Κατάφεραν μέχρι τώρα να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους και παράλληλα να αναδείξουν τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες για τη μεθοδευμένη απαξίωση προκειμένου να ξεπουληθεί η ΛΑΡΚΟ. Κατάφεραν να αναδείξουν το μέγεθος του σχεδιαζόμενου εγκλήματος σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω της σκόπιμης απαξίωσης της επιχείρησης από τη χαμένη παραγωγή των δύο τελευταίων ετών της ειδικής διαχείρισης η απώλεια κρατικών εσόδων ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και ο σκραπ να δοθεί η ΛΑΡΚΟ, η σημερινή αξία ξεπερνά τα 150 ευρώ. Μόνο το υποπροϊόν της νικελιούχου σκόνης που έχει συγκεντρωθεί έξω από το εργοστάσιο της Λάρνας περιέχει 35.000 τόνους νικελιού που η αξιοποίησή της θα φέρει έσοδα πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Και όλον αυτόν τον εθνικό πλούτο που είναι δημόσια περιουσία θέλουν να τον ξεπουλήσουν χωρίς καμία δέσμευση για την ενιαία λειτουργία της εταιρείας και τους 1.100 εργαζόμενους, αφού δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή ανέξοδα να την κάνει ό,τι θέλει, με όσους εργαζόμενους θέλει και με τους όρους που αυτός θέλει. Παράλληλα και με προκλητικότατο τρόπο καταργείται το δίθεν πρόστιμο των παράνομων κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ρυθμίζουν το κόστος ενέργειας και τα περιβαλλοντικά. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η άθλια μεθόδευσή τους, αφού δημιούργησαν επίπλαστα προβλήματα που απαξίωσαν τη ΛΑΡΚΟ και την οδήγησαν σε καθάριση, μόλις ξεπουληθεί όλα τα προβλήματα λύνοντος διαμαγείας. Συνάδελφοι, ο εμβληματικός αγώνας των εργαζομών της ΛΑΡΚΟ μέσα από τη σημερινή συγκέντρωση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον εργατικό κόσμο της χώρας. Μόνο όλοι μαζί θα αντιπαλέψουμε τις πολιτικές που καταστρέφουν τις ζωές μας και την πατρίδα μας. Μόνο όλοι μαζί θα καταργήσουμε στην πράξη τους νόμους που ψήφισαν, όπως το έκτρωμα του Χατζηδάκη ή τα εργασιακά. Τα πρόσφατα παραδείγματα των νικηφόρων αγώνων των εργαζομένων της eFood και της Costco ανέδειξαν τη σημασία της εργατικής αλληλεγγύης και το σημαντικό ρόλο που παίζει ενεργή συμπαράσταση ενάντια στον κοινό εχθρό όλων των εργαζομένων, τους επιχειρηματικούς ομίλους, την κυβέρνησή τους και την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους υποστηρίζει. Τέλος, και από αυτό το βήμα όλοι μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έχουν το δίκιο με το μέρος τους, δίνουν μια μάχη ζωής και ακόμα δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Η σύγκρουση θα είναι μέχρι εσχάτων. Ο αγώνας τους είναι αγώνας ολωνών μας. Μην τολμήσουν να σταματήσουν τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Μην τολμήσουν να θίξουν έστω και μία θέση εργασίας. Μην τολμήσουν να βάλουν χέρι έστω και σε ένα ευρώ από αυτά που μας χρωστούν στο μόχθο μας, στο αίμα και τον υδρότα μας. Απαιτούμε τη συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων. Ο αιματοβαμμένος μόχθος των μεταλλορύχων
δεν χαρίζεται. Ο ρηκτός πλούτος της χώρας είναι δημόσια περιουσία και ανήκει στο λαό του. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη.